Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό και την κυρία Μαυρομάτη που ήρθαν και ξέρουν ότι πολύ περιορισμένου χρόνου σα. Επομένως, να μην αναλογθούμε σε όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε για την υποστελέχωση του νοσοκομείου, για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Θα ήθελα σαν σύλλογος να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση να παρευρεθείτε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και θα ήθελα τέσσερα βασικά πράγματα, τέσσερα βασικά ερωτήματα τα οποία αφορούν το περισσότερο προσωπικό να περάσουμε πολύ γρήγορα, αν θέλετε, σε αυτά. Λοιπόν, το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι με την παράταση που αφορά το επικουρικό προσωπικό. Ξέρουμε ότι βγήκε 2 κάπα, ξέρουμε ότι τρέχουν οι αιτήσεις. Τι θα γίνει με την 31/5 που λέει το ΦΕΚ ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω παράταση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί και πώς. Επομένως, έχουμε ζητήσει, μάλλον είχε υπάρξει μια υπόσχεση προγενέστερα, κάπου τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, τα 15 άτομα επιβιώνται το υπουργικό προσωπικό για το νοσοκομείο, το Αγίου Νικολάου. Θέλουμε να δω αν μπορεί να υπάρξει η πίστοση για αυτά τα 15 άτομα. Θα τελειώσω με τα θέματα του προσωπικού, να πω ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη σε μόνιμο προσωπικό. Άρα πρέπει να δούμε το κατά πόσο σε κάποιες επικείμενες προκηρύξεις θέσουμε το θέμα της εντοπιότητας, της δεκαετής παραμονής. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα στο Λασίθι ότι έχετε το προσωπικό, είχε στα κάπα, από τα 8 άτομα είναι τα 2. Λοιπόν, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό το οποίο διορίζεται στο Λασίθι μένει. Και στον Γενικόλο και στις υπόλοιπες πόλεις, αλλά περισσότερο σε εμάς που παρήγουμε υπερβαθμίου σε όλο τον νομό. Και το τελευταίο, αλλά επίσης πολύ σημαντικό, είναι το πρόβλημα που έχουμε με πυριακές εγκαταστάσεις, παλιά πτέρυγα και με την καινούργια πτέρυγα, με τις ισογεννώσεις, με ένα βάψιμο που θέλουμε επιτηρίου. Όλα αυτά, τα οποία με εξοπλισμό, ξενοδοχειακό, διατηρητικό, άνω από 30 χρόνια. Θεωρώ ότι ό,τι είχαμε να δώσουμε το έχουμε δώσει. Το παράπονο είναι το εξής. Βγάλατε μια απόφαση για την ειδική άδεια και μιλούν για τους φαρμακοφορείς πανελλήνια, επειδή έχουν διαδηλώσει και πρόεδρος πανελλήνιας ένας φαρμακοφορέων. Κάποιες διοικήσεις και κάποιες διευθύνσεις αρνούνται να δώσουν, παρότι τη διευκρίνησή σας, την ειδική άδεια σε κάποια κέντρα υγείας και συγκεκριμένα στην Κάρις, όπου γνωρίζω επισαμένως. Όλοι υποδέχονται επίγοντα περιστατικά. Βρίσκεται ο τραυματιοφορέας εκεί. Γιατί να μην την πάρει? Αυτό είναι το ένα θέμα. Δύο, τι σκοπεύετε να κάνετε όσον αφορά με τον κλάδο? Όλοι οι κλάδοι έχουν πρόβλημα, αλλά ο κλάδος του τραυματιοφορέων... Θέλω να ξεκαθαρίσω στους συνάδελφους εδώ και γενικά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δηλαδή, έχουμε υποστεί τέτοιες μειώσεις, έχουμε υποστεί τέτοιο bullying που θα κάνουμε χρόνια να συμφέρουμε. Και το κυριότερο απ' όλα, τα παιδιά μας έχουν φύγει έξω. 500.000 νέοι και μάλιστα με αυξημένα προσόντα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οπότε η μείωση της ανεργίας που επέρεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει, άμα βάζει τις 500.000 που έχουν φύγει έξω, ερχόμαστε πάλι στα ίδια. Το σύστημα, και αυτό είναι στα θετικά που έχουν γίνει, έχει σταθεροποιηθεί, έχει βρει μια ισορροπία. Μόνο που αυτή η ισορροπία είναι λίγα να σταθεί. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναχυλήσει και μάλιστα με χειρότερο τρόπο στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν. Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή να προσληφθεί προσωπικό, ήδη θα πούνε και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε εκατοντάδες μέρες άδειας και ρεπό άπαρτα. Δεν ξέρω κατά πόσο, όπως είπε και ο Βαγγέλης, κατά πόσο το σύστημα θα μπορέσει να στηριχτεί σε ανθρώπους κουρασμένους, ανθρώπους που έχουν βάλει πλάτη τόσα χρόνια, μέχρι πότε θα αντέξουν αυτοί. Επομένως, επίγον ζήτημα οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Το τονίζω το μόνιμο.
Ένα δεύτερο που αφορά το νοσοκομείο μας, εκκλίνω για να μην τρώγω το χρόνο, είναι ότι πρέπει επιτέλους να απεμπλακεί από την πρωτοβάθμια παροχή υγείας. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι κάποιος στο εξωτερικό ιατρείο και ταυτόχρονα να είναι και στην κλινική απάνω. Δεν μπορεί να πει. Τώρα στα 20, ένα που είχε την καθαριότητα, ήταν με βάση την προκήρυξη που είχε γίνει στην εργολαβία το 2013 στον εργολάβο, που τότε η μία πτέρυγα του νοσοκομείου ήταν εκτός και βγαίνει με τα τετραγωνικά. Δηλαδή, εμείς τώρα δεν μπορούμε να υπεργούμε το κόστος τη σύμβαση που υπήρχε με τον εργολάβο την τελευταία φορά, που τότε η τότε σύμβαση του εργολάβου ήταν για το 80% και 70% του νοσοκομείου. Εκεί τώρα, αν γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μπορούμε να υπερβαίνουμε στη ΣΟΚ το ποσό της τελευταίας εργολαβίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε 8 ώρα και να πάρουμε και παραπάνω άτομα. Γιατί τώρα ούτε παραπάνω άτομα μπορούμε να πάρουμε, ούτε μπορούμε να πάμε σε 8 ώρα. Και βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί αυτοί οι συνάδελφοι να είναι συνέχεια με το καθεστώς της αβεβαιότητας. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστεί εάν υπάρχει προοπτική μονιμοποίηση, όπως γίνεται για τους επικουρικούς και καλώς γίνεται για τα παιδιά που ήταν από το 14 εδώ πέρα. Και κάτι ακόμα επιμέρους σε αυτά που ακουστήκανε. Η ένταξη για ασφαλιστική στα βρέχια του κοινά. Το 11, η καινούργια που μπαίνει μετά το 11, μπαίνουν στο ΙΚΑ. Δηλαδή μια νοσηλεύτρια που διορίζεται από το 11 και μετά, έχει βαρέα για την κοινά, στο δημόσιο. Εγώ που διορίστηκα το 7, δεν έχω. Εγώ θα πάω στο 67, η συναδέλφουσα η οποία διορίζεται τώρα θα πάει στο 62. Είναι τεράστια αδικία αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι είμαστε πριν το 11 θα πρέπει να ενταχθούμε στα βαρέα, γιατί είμαστε βαρέα, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Ο προβληματισμός σας και τότε ήταν εγώνιμος και κουράσατε σε σχέδιο για να μπορέσετε να εφαρμόσετε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μάλιστα με προορισμό την κοινότητα. Χαίρομαι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το ότι οι προσπάθειές σας τι κάνουν αποδοχή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτά συν τη βοήθεια που δώσατε στη λειτουργία όλων των νοσοκομείων όλης της Ελλάδας. Στηρίξατε ένα σύστημα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι απαλλαχθήκαμε από τα λειτουργικά προβλήματα που ξέρετε ότι υπάρχουν. Σας ανήκουν έξω. Αλλά συνάμα υπάρχει ανάγκη λειτουργικής ενίσχυσης. Να κάνουμε τη συζήτηση, είναι και για μας. Δεν έρχονται τόσο εύκολοι. Ναι, δεν χρειάζονται τις καθημερινές. Είναι δύσκολο, τέλος πάντων. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε την κουβέντα. Παρότι κάναμε προηγουμένως, είχαμε μια διαδικασία δημόσια προορισμού, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό φορούσε περισσότερο τους πολίτες, τους εκπροσώπους εγώ και τους πολίτες. Αλλά και για μας είναι σημαντικό να έχουμε δυνατότητα αυτής της συμπροκοινωνίας. Γιατί παρότι έχουμε σχέση με το σύστημα υγείας και αντιλαμβανόμαστε και την πραγματικότητα και την δυσκολία, μας βοηθά και εμάς να επικαιροποιείται η εικόνα του και να κάνουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό από εδώ και πέρα για τα επόμενα 4 χρόνια για να μπορέσουμε με ασφάλεια. Πρώτον, να καλύψουμε τους συνταξιοδοτούς. Έχουν συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να έχει δημόσια περίθαλψη, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές και ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν υπάρχουν εισοδήματα και υπάρχει φτωχοποίηση των ανθρώπων. Αλλά βάζει και πλάτη επειδή βλέπει ότι υπάρχει μέρη να στηριχτεί το σύστημα. Άμα βλέπατε ότι το μόνο που μας ένοιαζε ήταν να κόψουμε, να συμπιέσουμε δαπάνες, να απολύσουμε, να βάλουμε σε διαθεσιμότητα, να κλείσουμε δομές, να καταργήσουμε οργανικές θέσεις, να καταργήσουμε κλίνες, να τα διαλύσουμε όλα, συγγνώμη, αλλά δεν θα βάζετε το πλάτη. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Καταλάβανε οι άνθρωποι ότι εδώ υπάρχει βούληση, ισχυρή πολιτική βούληση, στο ίδιο πλαίσιο λιτότητας και μνημονίων, να κάνουμε κάποια, να βάλουμε άλλες ιεραρχίες. Αυτό κάναμε και αν καταφέραμε κάτι, το καταφέραμε επειδή υπήρχε προφανώς η κεντρική κατεύθυνση και η στήριξη, αλλά και επειδή οι άνθρωποι που βάλαμε να έχουν τη θέση ευθύνης ήταν άνθρωποι που
τους ένοιαζε. Επειδή το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος, παρά το ότι βλέπουν ότι έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα, η μεγάλη του αγωνία είναι πώς θα μπορούν να καλυφθούν με μόνιμο τρόπο οι μεγάλες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στις ταλέντες. Εξηγήσαμε σήμερα ότι υπάρχει ένα πολυετές πλάνο σε βάθος τετραετίας προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό και γιατρών και νοσηλευτών και ειδικών. Ξεκινάμε με 2.500 από φέτος, από 2019. Οι 1.000 περίπου θα αφορούν γιατρούς και οι υπόλοιπες θα αφορούν άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Είμαστε σε φάση τώρα προετοιμασίας για την προκήρυξη των γιατρών. Είναι 940 θέσεις για την ακρίβεια. 70 από αυτές αφορούν την 7η περιφέρεια. Και αυτές τις μέρες, έχοντας δώσει μια κατεύθυνση για τις προτεραιότητες πρέπει να υπάρξουν στην κατανομή. Θα στηρίξουν δηλαδή τμήματα κομβικής σημασίας για τη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως είναι η μονάδα διεθνής θεραπείας, η μονάδα διεθνής νεφρού, τα ΤΕΠ, τα εργαστήριά τους, οι χειρουργικές κλινικές, τα ανασυγχρονικά τμήματα κλπ. Να γίνει ο τελικός καταμερισμός και να είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι η προεργασία έχει γίνει. Μπορεί να σας πει η διοικητή Τσίπρα δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Η προσπάθεια πάντως είναι να καλύψουμε με μονιμότερο τρόπο πάλι σε διαρκείς ανάγκες που σήμερα καλύπτονται μέσω συμβασιούχου. Ανάγκες και κενά είχαν πάντα στο σύστημα υγείας και πριν από την κρίση και πριν από τα μέτρα και πριν από τα μνημόνια. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε πλέον σε περίοδο όπου έχουμε ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό. Από το 16 και μετά το ισοζύγιο προσλήψεων προς αποχωρήσεις είναι θετικό. Αυτό εκφράζεται παντού και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έχουν προκηρύξει αρκετές θέσεις. Δυστυχώς κάποιες από αυτές βγήκαν άγονες, αλλά θα τις επαναπροκηρύξουμε. Και νομίζω ότι στο συνολικό προγραμματισμό που έχουμε, έμφαση στα νοσοκομεία αυτά τα υποστελεχωμένα, διαβεβαιώνουμε τις τοπικές συνολίες. Σήμερα νομίζω ότι δόθηκε μια πολύ καλή απάντηση από και από τις τοποθετήσεις του κόσμου και όχι μόνο των διοικητών και των υποδιοικητών των νοσοκομείων, ότι τα νοσοκομεία του Λαστείου, που είναι ίσως με τον πιο γλαφυρό και τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, από εκεί που ήταν σε αποδόμηση και με μεγάλη ανασφάλεια για τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή όχι απλώς έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά επίσης ότι φαίνεται να δημιουργούνται καινούργιες μονάδες, καινούργιες υπηρεσίες στον κόσμο και ουσιαστικά θα έλεγα να ανθίζει, για να το πω λίγο πιο λυρικά. Φαίνεται από το ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ομάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας μετά από το κλείσμα, το βίαιο κλείσμα που συνέβηκε των δομών του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ. Πρώτη φορά λοιπόν δημιουργείται στον Άγιο Νικόλαο. Έχει ήδη δημιουργηθεί από το καλοκαίρι στη Σιτία και ευελπιστούμε ότι τον επόμενο μήνα να μπορέσει να λειτουργήσει και στην Ιερά Πέτρα. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν νέες δομές και κυρίως στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπως είναι το γαστροεντερολογικό, όπως είναι η ογκολογική, όπως είναι η πρόσληψη των ψυχιάτρων, που θα δώσει τη δυνατότητα να ανοίξει και ψυχιατρικό τμήμα και όχι μόνο ιατρείο όπως αυτή τη στιγμή γίνεται, με την πρόσληψη ψυχολόγου που δημιουργήθηκε και ψυχολογικό ιατρείο και γίνονται ακόμα και πιο εξειδικευμένα πράγματα, αντιμετώπιση διαταραχών λόγου στα παιδιά. Είχε γίνει προκήρυξη για παιδοψυχιάτρου που δυστυχώς απέβει άγωνη, αλλά ευελπιστούμε σε μια επόμενη προκήρυξη να υπάρχει υποψηφιότητα και να έρθει γιατρός, γιατί είναι επίσης πολύ σημαντικό για την τόνωση και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων και σε συνδυασμό με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, με τους ψυχιάτρους του νοσοκομείου και με το δεδομένο και των ανθρώπων που δουλεύουν στη στόμη, ότι θα υπάρχει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση των συνολικών προβλημάτων των ανθρώπων και κυρίως της νέας γενιάς. Ξέρετε ότι υπάρχουν και προβλήματα εξαρτήσεων, bullying και όλα αυτά. Να γίνει περισσότερο η είσοδος των υγειονομικών υπηρεσιών στην κοινωνία, σε κοινωτικό επίπεδο και όχι μόνο στα νοσοκομεία που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν από το 2015 μέχρι σήμερα έχει γίνει μια σημαντική τόνωση τόσο με πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και ανάπτυξη νέων μονάδων όπως είπα και χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι λειτουργεί πια, ενώ το 2016 που εγώ ήρθα δεν λειτουργούσε ούτε η παθολογική της Ιερά Πέτρας ούτε η παθολογική της Σιτίας και έχουν δίκιο οι άνθρωποι του Αγίου Νικολάου διότι επιφορτίστηκαν και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ένα πλήθος κόσμου που ερχόταν από τα άλλα μικρότερα νοσοκομεία, όπως επίσης και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε διότι αναγκαζόταν να ταξιδεύει
περισσότερα χιλιόμετρα ή να πηγαίνει στο Ηράκλειο αρκετές φορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό δεν υπάρχει. Λειτουργούν και οι δύο κλινικές. Έχει λειτουργήσει και η καρδιολογική της Ιτίας. Έχει λειτουργήσει και το μευτικό τμήμα που ήταν κλειστό της Ιεράπετρας. Άρα αρχίζουν να αποσυμφορείται το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και να μπορέσει να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει του επικεφαλής νοσοκομείου του νομού, διότι κατά ψέματα αυτό είναι το κύριο νοσοκομείο και θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν αυτό το πράγμα ότι είναι το κύριο νοσοκομείο και να μπορέσει να λειτουργήσει και να αναπνεύσει και οι νέοι άνθρωποι του. Βεβαίως έχει γίνει πρόσληψη και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, όπως όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχει και μια δυσκολία στο να μείνει αυτό το προσωπικό, ήταν επικουρικό και πολύ περισσότερο όταν είναι μόνιμο να μείνει σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Είτε γιατί είναι μακριά, είτε γιατί δεν βρίσκει να νοικιάσει εύκολα, ή γιατί τα νίκια είναι ακριβά, ή γιατί χιλιάδες γιατί, που αυτό πολλές φορές οδήγησε προσωπικό που πήραμε, είτε ήταν μόνιμο όπως ήταν το ΑΣΕΠ 98, είτε ήταν από άλλες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, ή ακόμα και σε προκηρύξεις του επικουρικού προσωπικού να μην υπάρχει ανταποκρισιμότητα τόσο όσο ήταν η ζήτηση, και αυτό να αφήνει κενές θέσεις και το προσωπικό να μην έχει ξεκουραστεί τόσο όσο θα μπορούσαμε ή θα όφιλε να έχει γίνει αν είχαν ευδοκιμήσει όλες αυτές τις προκηρύξεις. Όμως παρόλα αυτά το ισοζύγιο είναι θετικό τα τελευταία χρόνια σε όλα τα νοσοκομεία του νομού. Νούμερα. Σε σχέση με τις αποχωρήσεις και προσλήψεις. Νομίζω τα έδειξαν πολύ χαρακτηριστικά οι υποδιοικητές και η διοικήτρια του νοσοκομείου στο πόσο ήταν. Είναι η μέρα με την ώρα. Εντάξει, μπορεί να χρειάζεται προσωπικό. Το πράγμα των προσλήψεων του ιατρικού προσωπικού. Του ιατρικού προσωπικού είναι 70 αυτή τη στιγμή που έχουν δοθεί στην 7η, στα νοσοκομεία της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, δηλαδή είναι μόνο δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Και για τα νοσοκομεία του Λαστείου είναι 3 θέσεις για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, 4 για την Ιερά Πέτρα και 4 για τη Σιλία. Νοσηλευτικό. Και ένας για την. Και 2 για τον Άγιο, για την Νεάπολη, που είναι ενίσχυση των εργαστηρίων της Νεάπολης και γενικώς ενίσχυση εργαστηριακών τομέων και του Αναισθησιολογικού Τμήματος της Ιεράπετρας και της Σιτίας.